Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο πολιτικός μας αναλυτής, ο κύριος Στέργιος Κατηχωρίτης. Κύριε Κατηχωρίτη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο δελτίο. Καλησπέρα, να είστε καλά. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και η εκλογική αναμέτρηση στο εσωτερικό, έτσι. Κατά κύριο λόγο αυτό είναι. Και το είπατε πάρα πολύ καλά. Βγαίνει έξω, δηλαδή βγαίνει προς τα έξω πιο επιθετικός για να συσπυρώσει το εσωτερικό ακροατήριο. Είναι μια επικοινωνιακή πολιτική. Βεβαίως έχει ένα τσούρμο από επικοινωνιολόγους. Τη μία τον παρουσιάζουν ως επιτιθέμενο, την άλλη ως αγανακτισμένο. Όλα αυτά είναι ένα θέατρο. Δεν είναι μόνο βέβαια οι εκλογές τις οποίες αναφέρατε. Ναι. Είναι και το γεγονός ότι η τουρκική λίρα δυστυχώς πέφτει συνεχώς και αδιελείπτως. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική παράληψή μου και καλά κάνατε και το τοποθετήσατε έτσι. Γιατί το τέταρτο τρίμηνο τώρα εκάμφθη η οικονομία κατά 3%. Ναι. Το 2018 έχει πέσει κατά 2,4. Και όταν πήγαινε για την Σμύρνη, ναι, όπου άρχισε τους πυροβολισμούς και έλεγε γιατί τους ρίξαμε στη θάλασσα και τα λοιπά. Ναι, τους γκιαούριδες που είπε, ναι. Ναι, για τους γκιαούριδες. Καλά, εδώ οφείλω να πω και κάτι. Εμείς έχουμε πει ότι ήταν συνωστισμός κάποιοι. Βεβαίως. Τέλος πάντων. Ναι, τώρα είπε... Καλά κάνετε και το λέτε, να συμπληρώσω ότι έρχεται ο ίδιος ο Ερντογάν να διαψεύσει τους Έλληνες ιστορικούς που μιλούσαν για συνωστισμούς. Άμπρα, ιστορικούς σε παρένθεση. Σε παρένθεση. Ναι. Ναι. Που μας έριξε, λέει, και μας έπνιξε στη Σμύρνη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, την ώρα λοιπόν που κατέβαινε, ανακοινώθηκε το 1,1 επιπλέον πτώση της λιρέτας. Αυτό σημαίνει ότι έφτασε το όριο του 19,67% πτώση. Δηλαδή, για να γίνω πιο σαφής, το 20% είναι το λεγόμενο ψυχολογικό όριο. Από εκεί και πέρα έχεις μπει σε ύφεση και πηγαίνεις κατευθείαν για πτώχευση. Άρα... Το 19,67% είναι πολύ κοντά στο 20%. Πολύ κοντά. Σχεδόν το ακουμπάει. Με αυτά τα δεδομένα και με αυτά τα υλικά, ο κύριος Ερντογάν αναπροσαρμόζει, αν θέλετε, και την επικοινωνιακή του πολιτική και τους τσαμπουκάδες και τα τούτα και τα άλλα. Και δεν είναι μόνο Ερντογάν. Βγήκε και ο Υπουργός των Εξωτερικών που λέει ότι τα νερά είναι και δικά μας και τέτοια. Τα έχετε διαβάσει. Έχετε δίκιο. Βεβαίως εμείς είπαμε ότι να μην είμαστε και μοναχοφάιδες. Το είπε ο πρώην Υπουργός των Εξωτερικών, ο δικός μας, κ. Κοτζιάς. Να μην είμαστε μοναχοφάιδες στο Αιγαίο. Τέλος πάντων. Πώς σας φάνηκε η ρητορική του? Ξέρετε πολύ καλά ότι ο γιος του Νετανιάχου αποκάλεσε την πόλη Κωνσταντινούπολη και όχι Ισταμπούλ και παρεξηγήθηκε και άρχισε να απειλεί επίσης πάλι με πόλεμο όποιοι θέλουν και όποιοι δεν θέλουν και άμα τους αρέσει. Ναι. Ναι. Εγώ θέλω να πω δηλαδή ότι μετά την Σμύρνη... Αυτό είναι μια μεγάλη πολιτική. Μετά τη Σμύρνη... Να κουμπάτε τη μεγάλη πολιτική. Κόντρα και στο Ισραήλ που γνωρίζουμε ότι έχει και ιστορικό αυτή η κόντρα. Βεβαίως. Βεβαίως. Και νομίζω να σας πω και κάτι, ότι οι δύο πανάρχαιοι λαοί σε αυτή την άκρη, αν θέλετε, της θάλασσας, της Μεσογείου θάλασσας, είναι οι Έλληνες και οι Εβραίοι, έτσι. Ναι. Και ποτέ δεν έχουν συγκρουστεί σε όλο το ιστορικό βάθος. Ήταν, θα έλεγα, πάντοτε κοντά και πνευματικά και διανοητικά και ψυχολογικά και κοινωνικά. Ήτανε πάντοτε. Δέστε το ιστορικό βάθος και θα δείτε ότι έχω δίκιο σε αυτό. Ήτανε πάντοτε συνοδοιπόροι σε πάρα πολλά πράγματα και στήριζε ο ένας τον άλλον. Πριν από λίγες μέρες, ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι εγκαινίασε και το Μουσείο της Τρίας στα Δαρδανέλια και το παρουσίασε ως μέγα επίτευγμα ευρωπαϊκό. Ακριβώς. Επίσης, να βάλω και στην κουβέντα τον τρόπο που
αξιοποιεί για επικοινωνιακούς λόγους τα χτυπήματα, τα τρομοκρατικά χτυπήματα ανά τον κόσμο εναντίον του Ισλαμίου, του, ναι, του Ισλάμ. Αυτά είναι επικοινωνιακά. Τα κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, όλοι τα κάνουν. Και εμείς τα κάνουμε εδώ πέρα. Εντάξει. Όλη αυτή η κατάσταση. Επειδή βρισκόμαστε και εμείς σε προεκλογική περίοδο. Εμείς βέβαια αυτά τώρα, επειδή έχουμε σίγουρα από 15 συγκινήσεις ο καθένας που είναι υποψήφιοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, και επειδή... Ναι, τελικά θα είναι περισσότεροι υποψήφιοι από τους ψηφίζοντες. Νομίζω ότι έτσι γίνεται, κύριε κατηγορητή. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Δεν ξέρω. Με το τελευταίο νομοσχέδιο έχουμε μπλεχτεί, ας πούμε. Τώρα τι να σας πω. Και το τι θα γίνει. Γιατί πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο εδώ για την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση με το νέο πρόγραμμα, το οποίο δεν ξέρω, θα βγαίνει δήμαρχος κάποιος, αλλά δεν θα είναι δήμαρχος. Έχετε δίκιο. Να μείνουμε λίγο όμως στα της εξωτερικής πολιτικής, διότι ναι, με ανησυχεί ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούν οι δύο χώρες, μιλάω για την Ελλάδα και την Τουρκία, οι οποίες βρίσκονται και οι δύο σε προεκλογική περίοδο, και κάποιοι φυσικά, εμείς λιγότερο, γιατί δεν έχουμε και τέτοια κουλτούρα να κάνουμε πολλά πράγματα, μάλλον έχουμε άλλη κουλτούρα, όχι διαφορετική, ίσως όχι τόσο ποιοτική, για να μιλάμε για τέτοιου είδους θέματα εξωτερικής πολιτικής στο εσωτερικό μας ακροατήριο. Όμως ο Ερντογάν, απειλώντας προς πάσα κατεύθυνση, ακόμα και με πόλεμο, δίνει μια διαφορετική δυναμική στο εσωτερικό της χώρας. Μας ανησυχεί καθόλου αυτό? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή όλα αυτά να έχουν και δώσει αλήθειας? Υπάρχει, να σας πω τώρα πώς προσλαμβάνεται, αν θέλετε, και από τους ίδιους, επειδή έχω την επικοινωνία. Ο τουρκικός εξαρτάται και από τις διάφορες θρησκευτικές, αν θέλετε, προσεγγίσεις και κατευθύνσεις. Είναι Σιίτες, είναι Σουνίτες, είναι Αλεβίτες, πάρα πολύ διανοούμενοι δηλαδή, και διαφορετικοί. Αλλά κατά κύριο λόγο είναι εκείνη η ανατολίτικη επιθετικότητα, και γι' αυτό το παίζει εκεί ο κύριος Ερντογάν. Αυτή όμως η επιθετικότητα στην παρούσα φάση, στην παρούσα ιστορική εξέλιξη, στην εποχή που ζούμε, δεν περνάει. Ο Ερντογάν θα βρεθεί τελικά με μια Τουρκία την οποία θα την έχει εξατλειώσει. Θα είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των συνθήκων, γιατί μην ξεχνάτε ότι ήδη και το ΝΑΤΟ αναπροσαρμόζεται. Και θα είναι όχι σε τόσο καλή κατάσταση. Δεν μπορεί να συγκριθεί, αν θέλετε, σε αυτό το σημείο που λέτε, η ελληνική πολιτική με την τουρκική πολιτική. Όπως και να είναι, μπορεί να μην συμφωνούμε με διάφορες κυβερνήσεις, με πολλές, αν θέλετε, αστοχίες οι οποίες γίνονται στους κυβερνώντες εν Ελλάδη την κάθε φορά, αλλά κατά βάθος είναι μια πάρα πολύ καλή εξωτερική πολιτική η ελληνική. Μάλιστα. Και δεν ακολουθεί όλους αυτούς τους αμπουκάδες. Συμφωνώ μαζί σας κι εγώ. Ένα τελευταίο σχόλιο για τα τελευταία δεδομένα σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα, τα γαλάζια σύνορα και οι τελευταίες επίσης δηλώσεις που είπαν ότι όσο πετάνε, έτσι έχουν πει και οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, ναι, και ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ένα κάτωπτρο για να τα αναποδογυρίσει, ότι ναι, εμείς είμαστε εκείνοι που περνάμε αν θέλετε, τα FIA και τα λοιπά. Σωστά. Και όσο πετάνε, λέει, τα ελληνικά μαχητικά, ναι, στο Αιγαίο, θα πετάνε και τα δικά μας. Αυτό απευθύνεται και σε λαούς οι οποίοι είναι λιγάκι πιο αδιάφοροι, ας πούμε, ή δεν έχουν ενημερωθεί τόσο καλά πάνω στα πράγματα. Μάλιστα. Το τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο. Το δε γαλάζια πατρίδα, τι να κάνουμε. Ξεχάσαν όμως και το κόκκινο. Υπό το πρίσμα βέβαια... Και την ημισέλινο που έχουμε. Εγώ φοβάμαι πολύ ότι όλα αυτά υπό το πρίσμα των ενεργειακών εξελίξεων έχουν και δώσει αλήθειας. Μπορεί να τα χρησιμοποιεί προεκλογικά για το εσωτερικό ακροατήριο, αλλά επειδή υπάρχουν πραγματικές εξελίξεις στα ενεργειακά τόξα στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν δώσει αλήθειας. Εγώ θα σας πω κάτι. Συνολικά, αν θέλετε, και μακροσκοπικά, σε επίπεδο γεωστρατηγικής και γεωοικονομίας, αυτή η πολιτική του Ερντογάν είναι τεράστιο λάθος για την Τουρκία. Θα μπορούσαν να είχαν πετύχει πάρα πολλά πράγματα αν ακολουθούσαν τη σύγχρονη αντίληψη του δυτικού κόσμου και αν ο δυτικός κόσμος ένιωθε ότι είναι κοντά μας η Τουρκία. Δυστυχώς με την πολιτική του Ερντογάν και του ιδίου, αν θέλετε, την χαρακτηροδομή, πήγανε περισσότερο προς την Ανατολή, με αποτέλεσμα δεν τους έχει κανένας εμπιστοσύνη και δεν τους βάζει με τίποτα στο παιχνίδι. Μάλιστα.
Κύριε Κατηχορίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο.